όταν βρίσκομαι στην κλινική. Ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ, λάσπη, λάσπη, λάσπη. Υπάρχει άδωνη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Πέμπτη, άλλη μια εκπομπή Λάσπη. Καλησπέρα. Πολιτική εκπομπή με τον Δημήτρη Πετρόπουλο στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Σήμερα μαζί μου μια κυρία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Απέναντί μου λοιπόν είναι η κυρία Κωνσταντινίδου, η κυρία Άννα Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα και ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μείνουμε στο Άννα. Άννα, έτσι. Θα Άννα, μείνουμε Δημήτρη στο Άννα. Ευχαριστώ και πάλι, Άννα μου. Νέα Δημοτική Σύμβουλος, νεοεκλεγήσα, αλλά με ιστορία στην Νέα Σμύρνη από ότι έριξα μια ματιά δημοσιογραφικά. Μίλησε μου λίγο για την ιστορία σου στη Νέα Σμύρνη. Παράληψή μου να πω βέβαια ότι είσαι εκλεγμένη με τη στροφή Νέα Σμύρνης με το Θέμη τον Παυλόπουλο, επικεφαλής για την τετραετία 2019-2023. Μίλησε μου λίγο για την παρουσία σου στα κοινά της Νέας Σμύρνης. Λοιπόν, εγώ είμαι, να πω, γέννημα θρέμα νεοσμυρνιώτισσα και μάλιστα της Άνω Νέας Σμύρνης. Έχω πάει στα σχολεία εδώ, έχω λείψει μόνο 5 χρόνια. Ποιο σχολείο? Στο δεύτερο. Okay. Στο δεύτερο, το οποίο ήταν τότε και είναι ακόμη πάνω στη Δεξαμενή. Εμείς το λέγαμε Δεξαμενή. Mm-hmm. Έχω τελειώσει εκεί, έχω λείψει μόνο 5 χρόνια για τις σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα, γύρισα. Αφού τελείωσα και αποφάσισα να δουλέψω και στη Νέα Σμύρνη, να ανοίξω το δικηγορικό μου γραφείο. Είσαι δικηγόρος. Και είμαι εδώ. Είμαι λοιπόν δικηγόρος. Είμαι εδώ, είμαι στο κίνημα από τα μαθητικά, από το 1974, σε μαθητική οργάνωση. Αργότερα στην ΚΝΕ, στα διοικητικά συμβούλια της νομικής σχολής της Θεσσαλονίκη, γυρίζοντας πάλι στο ΚΚΕ στη Νέα Σμύρνη, στο Δικηγορικό Σύλλογο και στους μαζικούς φορείς. Αργότερα ενεργοποιήθηκα ιδιαίτερα στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Υπήρξα και αντιπρόεδρος του Κρατικού Βρεφονιπιακού Σταθμού επί διοίκησης τότε και προεδρίας του Αλυσμόνη του Γιάννη Γαβριλίδη, που ήταν μια φυσιογνωμία για τη Νέα Σμύρνη ο Γιάννης ο Γαβριλίδης, εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός μας φίλος. Και αργότερα και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, δεν σταμάτησα ποτέ, και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 1900, του Συνασπισμού από το 1991 και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα. Να υποθέσω, βασικά ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω, να υποθέσω. Γνωρίζω ότι η στροφή είναι μια πραγματική ομάδα. Και αυτό το γνωρίζω διότι η δουλειά που γίνεται μπορεί μεν να βγαίνει από τις φωνές των Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται όμως ότι από πίσω υπάρχει πραγματικά κάτι συμπαγές και πολιτικό αλλά και ομαδικό με την έννοια του κόπου και της απασχόλησης. Μου το επιβεβαιώνεις προφανώς αυτό, έτσι? Όχι μόνο θα στο επιβεβαιώσω, αλλά η στροφή έχει μια ιστορία 10 ετών με μια πολύ αξιόλογη παρουσία Δημοτικών Συμβούλων, έτσι όπως το έχεις δει και εσύ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εκτός από αυτό, πίσω από αυτό το οποίο βγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν ομάδες οι οποίες δουλεύουν, υπάρχει συντονιστικό το οποίο είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Εμείς καλούμε φίλους, γνωστούς, αλλά και τους απλούς, τους πολίτες της Νέας Σμύρνης που θέλουν να παρακολουθήσουμε. Έχουμε συγκεκριμένα γραφεία όπου συνεδριάζουμε εκεί, συνεδριάζουμε τακτικά πιθανόν μία φορά το μήνα και πάντα συνεδριάζουμε και πριν από τα Δημοτικά Συμβούλια. Συνεδριάζουν και οι διάφορες ομάδες που έχουμε και μέσα από τις τελευταίες εκλογές δημιουργήθηκαν
πολύ καλύτερες συνθήκες, με πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό, με νέους ανθρώπους και ηλικιακά, που είναι για μας πολύ σημαντικό, αλλά και σε επίπεδο νέων ανθρώπων που μπήκαν μέσα, νέων προσώπων, να το πω καλύτερα, όχι ηλικιακά, που βοηθούν πολύ και έτσι έχουμε κάνει κάτι πολύ καλές ομάδες, κάποιες πολύ καλές ομάδες, που αυτό έχει και το αντίκτυπό του και σε αυτά τα οποία εισηγούμαστε, συζητάμε. Φαίνεται αυτό. Και υπάρχουν μέσα στο δημοτικό σχέδιο. Και φαίνεται ότι υπήρχε και την προηγούμενη τετραετία, το επιβεβαιώνω έτσι. Και εγώ. Πριν πάμε στις εκλογές που ολοκληρώθηκαν, να σε ρωτήσω αν είδες το debate, στο οποίο προφανώς συμμετείχε και ο Παυλόπουλος, ο Θέμης. Το debate το είδα. Πώς σου φάνηκε? Μου άρεσε το debate. Βέβαια, εντοπίσαμε και θεματάκια τα οποία θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα, αλλά θεωρώ, και επειδή και εμείς τότε ήταν οι πρώτες επαφές και σχέσεις που είχαμε με το συγκεκριμένο κομμάτι στο debate, ότι ήταν καλό. Άφηνε στον πολίτη να ακούσει. Καταρχάς, ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος τον οποίο αντιμετωπίστηκαν όλοι. Δινόταν μια ευρεία γνώμη για το τι λέει η κάθε παράταξη. Μπορούσε να τοποθετηθεί καθαρά ο κάθε ένας από τους υποψήφιους και βέβαια μου έκανε εντύπωση η απουσία συγκεκριμένου. Επικεφαλής. Δύο επικεφαλές. Έλειπε ο Δήμαρχος και έλειπε και ο Γιώργος Λαρίσης από την. Βασικά, εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι έλειπε ο Λαρίσης. Γιατί και το Δήμαρχο το θεωρούσα δεδομένο ότι δεν θα είναι. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι έλειπε ο Γιώργος Λαρίσης, γιατί ηλικιακά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κάτι να φοβηθεί. Πολιτικά ερμηνεύτηκε ποικιλό τρόπο, βέβαια. Θα είχε να κερδίσει, φαντάζομαι, εγώ κιόλα. Και περισσότερη αναγνωρισιμότητα στην πόλη κτλ. Αλλά για τον Δήμαρχο το θεωρούσαμε δεδομένο ότι δεν θα είναι. Οφείλω να πω υπέρ του Λαρίση όμως του Γιώργου ότι όσες φορές τον φώναξα εδώ ήρθε. Και μάλιστα η μία ήταν μαζί με τον Θέμη τον Παυλόπουλο σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εντάξει. Δεν θέλω να πω κάτι, αλλά αυτό έχει και μια διαφορετική ερμηνεία. Ίσως δεν θα ήθελε να είναι σε debate και γι' αυτό δεν ήρθε. Ναι. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να είσαι σε debate. Το μόνο που έχω να πω για το debate, για να κλείσουμε, που το έχω συζητήσει και με το Θέμη, είναι ότι οι περιορισμοί του χρόνου και τα θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος, που δεν ταυτίζονται πάντοτε αυτά τα δύο, είναι τόσα πολλά που πολύ πιθανόν ο μέσος πολίτης να μην ευχαριστιέται ένα debate, αλλά ο μέσος πολιτευτής, που ήσασταν εσείς πριν εκλεγείτε Δημοτική Σύμβουλη, πράγματι να κάνει σχόλια θετικά όπως έκανες εσύ και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εντάξει, προσωπικές απόψεις είναι αυτές. Μην νομίζεις ότι και μέσα στο δικό μας το χώρο η δική μου η άποψη δεν σημαίνει πάντα ότι είναι αυτή που κυριαρχεί. Εμείς είμαστε και μια συλλογικότητα η οποία διαμορφώνει την άποψή της μέσα από διαφορετικές απόψεις. Συζητάμε, λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά και δεν σου κρύβω ότι και μετά το debate και μετά από κάθε δημόσια έτσι, δήλωση είτε του Θέμη είτε οποιοδήποτε άλλου καθόμαστε και το συζητάμε κι αυτό. Και αν υπάρχουν θέματα που μπορούμε να διορθώσουμε, τα διορθώνουμε. Μα παραγωγικό πρέπει να είναι έτσι, και εσείς το χειρίζεστε σαν εργαλείο και όχι σαν, μόνο σαν προβολή, γιατί και τα δύο νομίζω ότι. Έτσι. Πάμε λίγο στις εκλογές λοιπόν. Σε ένα κλίμα ευρωεκλογών, σε ένα κλίμα επερχόμενων εκλογών στο Κοινοβούλιο και μάλιστα με ημερομηνίες οι οποίες παίζανε. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα σου πω ότι είχε περισσότερο κόστος από ό,τι όφελος. Εσείς κατεβήκατε στη Νέα Σμύρνη ως στροφή, όπως πάντα. Έχετε το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν εκλογικό νόμο απλής αναλογικής, ο οποίος πολλοί κόσμος δεν ξέρει και γιατί καταργήθηκε ανεφάρμοστη. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και τελικά, εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό το πολιτικό περιβάλλον, νομίζω ότι αναδείξατε και έναν δημοτικό σύμβουλο περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Αναδείξαμε έναν δημοτικό σύμβουλο περισσότερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμουν εγώ. Ήσουν τώρα. Εσύ. Ναι, η τελευταία που έχω εκλεγεί. Απλώς να πω ότι ήταν ιδιαίτερα πολιτικά φορτισμένο αυτό το κλίμα σε αυτές τις εκλογές. Όπως είπες και εσύ, ήταν τρεις εκλογές μαζί. Δύσκολες εκλογές. Δύσκολο πολιτικό κλίμα, μέσα από μια κρίση την οποία διαχειρίστηκε, μάλλον χειρίστηκε, κυβέρνησε και προσπάθησε να δώσει λύσεις η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πάντα σύμφωνα με αυτά τα οποία ήθελε και θέλαμε εμείς που είμαστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπήρχαν αδυναμίες από τη μία πλευρά και από την άλλη υπήρχαν και λόγοι αντικειμενικοί που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σύμφωνα με αυτά
με αυτά που θέλαμε και με αυτά που ήταν τέλος πάντων μέσα στο δικό μας το πρόγραμμα. Μέσα λοιπόν από ένα τέτοιο κλίμα θεωρούμε ότι και η παρουσία της τροφής ήταν και ουσιαστική, αλλά εμείς εδώ είχαμε να αντιπαλέψουμε και ένα ιδιαίτερο άλλο ζήτημα. Είναι το θέμα ότι είχαμε ένα νέο υποψήφιο, πράγματι. Ένα νέο παιδί το οποίο δεν ήταν παλιό στους αγώνες της πόλης, είχε αναδειχθεί μέσα από το κίνημα του εθελοντισμού. Και με μεγάλη πίεση χρόνου, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δεκέμβριο εμφανίστηκε ο Θέμης, Γενάρη. Το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Νοέμβριο με Δεκέμβριο. 6 μήνες πριν τις εκλογές. Αποφασίσαμε, δεν είχε την αναγνωρισιμότητα, παρότι ήταν πολύ γνωστός στους χώρους που κινείται, αλλά την αναγνωρισιμότητα δεν την είχε, που θα μπορούσαν να έχουν οι δύο άλλοι κύριοι υποψήφοι, Τζουλάκης, Κουτελάκης, λογικό. Δίπολο. Τόσα χρόνια δίπολο. Πέρα από το δίπολο είναι ότι ήταν και δήμαρχος και ο ένας και ο άλλος και το όνομά τους μόνο λειτουργούσε. Mm-hmm. Υπήρχε ένα κλίμα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό ήταν γνωστό παντού. Και μέσα σε όλο αυτό το γενικότερο πολιτικό κλίμα, θεωρούμε, υπήρχε και η διάσπαση από τις προηγούμενες εκλογές του 2014, μην το ξεχνάμε και αυτό, που αν συνυπολογίσεις το ποσοστό και το ποσοστό του οικονόμου και το ποσοστό του Θέμη, στην ουσία δεν είχαν και μείωση αυτός σαν συνδυασμός. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν θετικό αυτό το αποτέλεσμα και κυρίως το πιο θετικό για μας είναι ότι μέσα από αυτό το συνδυασμό και από όλη αυτή τη μαζική δουλειά γνωρίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που είναι, ήθελε να βοηθήσει, αγαπάει τη Νέα Σμύρνη και είναι η χρυσή μας εφεδρεία για το μέλλον. Mm-hmm. Νέα παιδιά μέσα στο συνδυασμό μας και νέα πρόσωπα. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή γνωρίζεις το πολιτικό μείγμα των ανθρώπων της Νέας Σμύρνης, κατά τη γνώμη σου η Νέα Σμύρνη παραμένει κεντροαριστερή συνοικία? Ή επειδή οι γενιές προχωρήσαν, οι νεοσμυρνιώτες, οι γέννημα θρέμα ή 30-40 χρόνια, μπορεί και να φύγαν κάποιοι από τη ζωή και έχουμε ανθρώπους που δεν είναι πλέον νεοσμυρνιώτες, αλλά κατοικούν στη Νέα Σμύρνη. Παραμένει αυτό το κεντροαριστερό, αυτή η κεντροαριστερή πολιτική γεύση στη Νέα Σμύρνη, ή πηγαίνει προς κάποια άλλη κατεύθυνση? Λίγο-λίγο. Λοιπόν, να σου πω κάτι που λέγαμε παλιά και γελάγαμε. Ένα μήνα Νέα Σμύρνη, αν μείνεις, για πάντα Νέα Σμύρνη θα είσαι. Okay. Αυτό το λέγαμε παλιά και γελάγαμε. Θέλω να πω ότι η Νέα Σμύρνη είναι ιδιαίτερος τόπος που όταν δεθείς μαζί του, δεν φεύγει ποτέ από πάνω σου. Mm-hmm. Θεωρώ πάντως ότι γενικώς η Νέα Σμύρνη είναι σε αυτή την κατεύθυνση, την κεντροαριστερή. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα εύκολα. Θεωρώ ότι συγκυριακά και μέσα από ένα γενικότερο ρεύμα και μέσα από μια πολύ μεγάλη κρίση, μνημόνια κτλ., οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Mm-hmm. Έγινε μια διακυβέρνηση που προσπάθησε να λύσει θέματα. Καυτές πατάτες πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα. Πολύ καυτές. Πολύ καυτές. Προσπάθησε να τα ξεπεράσει και κατά γενική ομολογία ξεπέρασε πολλά θέματα, ούτως ώστε να μπορούν τώρα οι επόμενοι να επέρονται ότι μπορούν να διοικήσουν, μπορούν να προχωρήσουν και να είναι η πρώτη φορά, από ό,τι θυμάμαι εγώ, που να μην λέει μια νέα πολιτική κατάσταση ότι βρήκε καμένη γη. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν λίγο είχε και το αντίκτυπο του στη Νέα Σμύρνη. Αυτό θεωρώ εγώ. Όμως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Νέα Σμύρνη έχει ένα πάρα πολύ καλό. Είναι σφόδρα αντιφασιστική. Συμφωνώ. Δηλαδή, και για μένα αυτό το πράγμα... Μόνο το προσφυγικό σου χαρακτήρα νομίζω ότι... Ακριβώς. Επειδή εγώ έχω και καταγωγή από τον πατέρα μου, από Μικρά Ασία, αυτό το προσφυγικό στοιχείο δίνει και αέρα στα πανιά μας και στα μυαλά μας, mm-hmm. Και μας κάνει να είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί και στον κόσμο, αλλά κυρίως να είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε μας δημιουργεί τέτοια θέματα μειονότητας, κακής συμπεριφοράς απέναντι στο διαφορετικό. Μα έχουμε και σύμβολα άλλωστε, έτσι. Έχουμε την Εστία, έχουμε τον Πανιόνιο. Έχουμε τον Πανιόνιο, έχουμε την Εστία, πραγματικά. Σύμβολα. Πραγματικά. Ας μείνουμε λίγο σε εκείνη την εποχή, με δεδομένο ότι φαινόταν ότι ο επόμενος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα γκάλο πάλι ώστε δείχνανε και πολύ μεγάλες διαφορές. Είδαμε μία δεξιά παράταξη, εξίσου έξαφνα, όπως το πρόσωπο του Θέμη Παυλόπουλου και όχι φυσικά η συλλογικότητα της τροφής, η οποία μάλιστα και εμείς ακόμα που αρθρογραφήσαμε για τα ποσοστά τα οποία εκτιμήσαμε, πέσαμε έξω. Είδαμε ένα νέο άνθρωπο,
γνωστός στην πολιτική Νέα Σμύρνη, όχι με επιτυχίες στα δημοτικά, αλλά έναν άνθρωπο τον οποίο όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά στη Νέα Σμύρνη τον ήξεραν, ο οποίος έκανε κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δεξιό. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς ότι ο Γιώργος Λαρίσης έρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο συνδυασμός του, μάλιστα, επειδή και εμείς μελετάμε τα πρόσωπα, δεν είχε κάποιο δημοτικό σύμβουλο έμπειρο, παλαιότερο. Ήταν όλοι άγνωστοι πολιτικά, αλλά πολίτες, με το επαγγελμά τους, με το πρόσωπό τους στην κοινωνία. Η παράταξη αυτή, λοιπόν, πήρε ένα ποσοστό το οποίο δεν ήταν ανέλπιστο ως προς το ποσοστό, το αποτέλεσμα. Έδειξε όμως ότι είχε μία προδιάθεση συνεργασίας και μάλιστα, όπως είπαν άνθρωποι οι οποίοι κάθισαν στην καρέκλα που κάθεσαι εσύ σε παλαιότερη συνέντευξη, ήταν και προδιάθεση να διοικήσουν με τον οποιονδήποτε νικητή των εκλογών. Αυτό το πολιτικό, θα σου πω έτσι, εργαλείο που λέγεται «Είμαι έτοιμος να διοικήσω». Εσύ που είσαι πιο παλιά στην πολιτική, πώς σου φαίνεται? Λοιπόν, να διαφωνήσω στο εξής, ότι καταρχάς θεωρώ και νομίζω το είχαμε δει ότι ο Γιώργος Λαρίσης ιδιαίτερο πρόγραμμα διακυβέρνησης για το Δήμο Νέας Σμύρνης δεν είχε. Επικοινωνιακά μπορώ να σου πω ότι και εγώ δεν είδα κάτι κατ' επανάληψη. Λοιπόν, αυτό το είχαμε εντοπίσει, το είχαμε πει. Απλώς, θα το πω έτσι πολύ απλά, τον πήρε το ρεύμα. Το ρεύμα της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό έκανε αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Θα σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές και μέσα στις επιτροπές που γίνονταν προκειμένου να δούμε, να κατανοούμε χρόνο προεκλογικά κτλ., να το πω, οι έρηδες σε εισαγωγικά μεταξύ των νεοδημοκρατών στο συνδυασμό του Τζουλάκη, ναι, της περιφέρειας και τα λοιπά, αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και εγώ ως νέο άτομο που μετήχα σε αυτές τις επιτροπές μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πολύ ήταν μεταξύ τους οι κόντρες. Mm-hmm. Καλά, λοιπόν, έχετε ζήσει και εσείς με την Λαϊκή Ενότητα τέτοιες κόντρες, μπορεί λιγότερο κόντρες και περισσότερο παραγωγικές. Δεν λέγαμε όμως ότι είμαστε στον ίδιο χώρο. Εδώ μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατία. Παρά έξω είναι μαζί και εδώ είναι χώρια. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ. Θέλω να πω το εξής, λοιπόν. Αυτή η προσπάθεια, μάλλον εγώ δεν διέκρινα καθόλου καμία προσπάθεια από το Λαρίση να λέει ότι την επόμενη μέρα θα θέλει να συγκυβερνήσει με τους πάντες. Αντίθετα, και αν να σου θυμίσω, μπράβο, να σου θυμίσω ότι και η παρέτηση του κυρίου Καρυτινού αυτό το πράγμα στυλίτευε στην ουσία. Mm-hmm. Ότι εμείς κάναμε αντιπολίτευση, ότι εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα, εκλεγήκαμε γι' αυτό απέναντι στο Δήμαρχο και τώρα ερχόμαστε και τι λέμε. Αυτή λοιπόν η σύμπραξη δεν είναι σε καμία περίπτωση μια σύμπραξη που έχει γίνει πάνω σε πρόγραμμα. Το είδες άλλωστε, φαντάζομαι το είδαμε όλοι μας, από αυτό που διαβάστηκε, μια ωραία, αόριστη, εμείς στη νομική το λέμε αριστεολογία και τα λοιπά. Λες ξύλινο στη δημοσιογραφία, ακριβώς, αλλά συμφωνούμε. Λοιπόν, ο Μουζάλας νομίζω το είπε, μια ωραία έκθεση ιδεών, ίσως και ο Θέμης το είπε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μια έκθεση ιδεών όπου εκεί δεν λέει τίποτα τι είναι αυτό, απλώς κερδισμένος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ο συνδυασμός του Λαρίση, ο οποίος στην ουσία μοιράστηκε αυτές τις θέσεις. Και του Τζουλάκη. Και του Τζουλάκη, ναι, σαφώς. Θέλω να πω ότι και ο Τζουλάκης ήταν δήμαρχος. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς ήταν η πλειοψηφούσα. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Ο Λαρίσης όμως πήρε θέσεις μέσα στους οργανισμούς, μέσα στα πνομικά πρόσωπα παντού, οι οποίες δεν θα του αντιστοιχούσαν σε άλλη περίπτωση. Σαφώς. Άρα ο κερδισμένος ήταν αυτός. Mm-hmm. Από αυτή τη σύμπραξη. Mm-hmm. Τώρα, μια σύμπραξη η οποία δεν έχει ούτε προγραμματική σύγκληση, ούτε και συγκεκριμένους τρόπους για να μπορέσει να προχωρήσει και βασίζεται μόνο στο να γίνουν, να μετρήσουμε τους 15 με τους 6 ίσον 21, για μας καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν και το όφελος του Τζουλάκη, νομίζω ότι αυτό πήρε την απόλυτη πλειοψηφία όσο την κράτησε, βέβαια. Εντάξει, αυτό δεν τον πολύ ενδιαφέρει μετά, γιατί από ό,τι ξέρεις και εσύ και στις επιτροπές, είναι πολύ άνετα. Στις επιτροπές είναι 15 με 2 από την αντιπολίτευση. Ναι, τα 3-5, όπως βγαίνουν τα 3-5. Ναι. Και δεν έχει δεχθεί και καμία από τις προτάσεις. Θα τα πούμε αυτά μετά, φαντάζομαι. Χημεία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Καμία. Βλέπεις? Καμία. Καμία. Ρωτάω αν βλέπεις, εννοώ βλέποντάς τους στο Συμβούλιο. Πολλές φορές όχι πολιτική απαραίτητα. Όχι. Βλέπω ένα μπετό.
ψηφίζουμε την εισήγηση, ναι, όπως η εισήγηση, ναι, εισήγηση, χωρίς την ουσία να καταλαβαίνουμε ή και να ξέρουμε πολλές φορές τι είναι αυτή η εισήγηση. Δεν θέλω να κρίνω κάποιον από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους, αλλά πολλές φορές τίθενται ερωτήματα που λένε το εξής. Καταλάβατε τι έλεγε ο οργανισμός, τον οργανισμό που ψηφίσαμε. 200 σελίδες τώρα. Ακριβώς. Ναι. Καλά, μπορεί και το Τζουλάκι να μην έχουν διαβάσει 200 σελίδες. Αλλά είναι όπως η εισήγηση. Οι δικοί σας δηλαδή όλοι διαβάσαν 200 σελίδες γιατί ζητήσατε και προθεσμία και την πήρατε. Την πήραμε την με προθεσμία. Με πόνο βέβαια και πολιτικό. Δεν την πήραμε πολιτικό... την προθεσμία. Απλώς θεώρησε τότε ο Δήμαρχος ότι πρέπει να διαλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το σταματήσει. Εντάξει, δεν την πήραμε, δεν μας έδωσε να πει «ΟΚ», ναι. Θα μπορούσαμε δηλαδή και εκεί, στα πλαίσια της συνένεσης, να μας πει ο Δήμαρχος «Ναι, συμφωνούμε στην αναβολή». Mm-hmm. Είδες κι εσύ ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο σταμάτησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κάτω από αυτές τις συνθήκες διακόπτω το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι συνένεση, που θα μπορούσαμε, είναι πολύ πιο απλό και θα λειτουργούσε και πολύ καλύτερα και στον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις συνενετικές. Mm-hmm. Τώρα για το θέμα της χημείας από εκεί και έπειτα, για να μην πω εδώ, υπήρχαν και πολιτικοί που δεν είχαν διαβάσει μνημόνια. Πόσο πολύ περισσότερο. Εμείς δεν μπορώ να σου πω ότι είχαμε διαβάσει όλοι και τις 200 σελίδες. Θα σου πω προσωπικά ότι και είχαμε, το είχαμε διαβάσει, είχαμε μελετήσει θέματα από εκεί και κομμάτια τα οποία αφορούσαν συγκεκριμένους τομείς που έχουμε χρεωθεί μέσα στη στροφή, τα είχαμε επεξεργαστεί. Ο καθένας στον τομέα του. Ναι. Στο μέτρο που μπορούσαμε, που προλαβαίναμε. Mm-hmm. Στην πρώτη συνεδρίαση, σαφώς ο μόνος που ήταν προετοιμασμένος, νομίζω ότι ήταν μόνο ο Θέμης και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο το κομμάτι των εκλογών. Εγώ θα πω ότι με δημοσιογραφικό μάτι, τόσο η ποιότητα ζωής του Γιώργου Κουτελάκη αμάρτησε με εκείνο το περίπτερο το οποίο μπήκε νύχτα. Όσο εσείς, και το αμάρτησε, βέβαια δεν είναι και μια βαρύγδουπη λέξη, υπερβάλλατε τουλάχιστον με τις πολλές αφίσες του αγαπητού Θέμη και η παράταξη του Γιώργου του Λαρίση βέβαια αμάρτησε και εκείνη με τα μπλουζάκια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν νομίζω την τελευταία μέρα των εκλογών και καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι πιο ισχυρό και πολιτικά ό,τι πιο απαγορευμένο. Μικρό το κακό τελικά για όλους, νομίζω ότι η κοινωνία έδωσε αυτό που ήθελε να δώσει. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είστε ευχαριστημένοι ούτε εσείς με το τεράστιο ποσό αποχής που είχαμε για ακόμα μια φορά στο Δήμο Νέας Μέγνης και αν μπορώ να ευχηθώ όλοι σας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συν τον Δήμαρχο ή τον οποιονδήποτε μελλοντικό Δήμαρχο εκπαιδεύστε τους ανθρώπους να ψηφίζουν διότι μετά τολμάω να σου πω ότι νιώθουν ότι δεν δικαιούνται και να μιλάνε. Εγώ θα έλεγα ότι ο κόσμος νομίζει ότι όχι νομίζει, ο κόσμος λειτουργεί κάπως και κάπως διαφορετικά. Αυτή η απαξίωση της πολιτικής και της μη συμμετοχής και μάλιστα από νέα άτομα είναι αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει περισσότερο. Και εμείς σαν στροφή, πραγματικά τώρα θα μιλήσω ότι σαν στροφή μόνο, κάναμε ένα τεράστιο αγώνα για να μπορέσουμε να γίνουμε γνωστοί. Στα πλαίσια αυτά ήταν και αυτό που λες η υπερβολή, να τη χαρακτηρίσω κι εγώ την υπερβολή όσον αφορά την αφίσα. Αλλά εμείς δεν είχαμε ούτε χρήματα, ούτε μέσα, δηλαδή ο προεκλογικός μας αγώνας δεν είχε ούτε ηλουστρασιόν, ούτε φυλάδια προσωπικά. Κάτι καρτούλες βγάλαμε, mm-hmm. ορισμένοι, ναι, ναι. με ένα ελάχιστο. Και έπρεπε να γίνει γνωστός, το γνωστό το πρόσωπο του Θέμη. Γιατί πραγματικά σε όλη τη γειτονιά, όπου πηγαίναμε και τον γνώριζαν, ήταν τελείως διαφορετική η αποδοχή. Mm-hmm. Εμείς κάναμε, δηλαδή ήταν το σήμα μας αυτό. Ήταν λίγο υπερβολικό, mm-hmm. πραγματικά, αλλά δεν είχαμε άλλο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, περπατήσαμε γειτονιές-γειτονιές, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το δίπολο που λέγαμε, ο Τζουλάκης και ο Κουτελάκης, έχουν μια αναγνωρισιμότητα πολύ πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Ο Θέμης δεν την είχε. Καλά, είναι και άλλες χρονικές στιγμές. Ο Θέμης είναι καλημέρα, ο άλλος είναι 40 χρόνια. Ακριβώς. Ο Θέμης ήταν και 39 χρονών από τα νέα παιδιά. Έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Σαφώς. Απλώς έτσι για να κλείσουμε το θέμα της υπερβολής και της, να το πούμε, της αφισορύπανσης λίγο. Ναι, έγινε ότι είναι γεγονός ότι. Έγινε και σχολιάστηκε. Κάποια υπερβολή. Πάντως είχαμε και άλλες αφίσεις που δεν τις σχολιάστηκε. Και όχι τίποτα άλλο. Ένας λόγος που το λέω είναι διότι η στροφή αλλά και γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία σε θέματα ρύπανσης. Είτε είναι αφισορύπανση, είτε είναι ρύπανση από εργοστάσια, είτε από αυτοκίνητα. Πάντοτε έχετε ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή και εμένα με εντυπωσίασε πολύ από πού προήλθε. Εάν προερχόταν από την ποιότητα ζωής,
θα το βλέπα αλλιώς. Ο Τζουλάκης, ας πούμε, που μοίρασε πάρα πολλά ηλουστρασιόν, δεν είχε δείξει και ποτέ ευαισθησία. Δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα, είναι και το πώς το αντιμετωπίζω όταν το δω σε κάποιον άλλον. Θα το κλείσουμε αυτό, θα κάνουμε ένα σύντομο δίλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο, τα θέματα που αντιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα και δεδομένων των αλλαγών των αναλογιών αλλά και του πολύ απρόβλεπτου πολιτικού μέλλοντος, πώς θα πορευτείτε. Ωραία. Σε επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσόνα με σερβίρι. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με. Λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ. Μόνο λεπτό το διάλειμμα, επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε για το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ρώτησες λοιπόν, ερχόμενη, αν θεωρώ ότι έχουμε επίπεδο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σου είπα, εγώ προσωπικά, επειδή παρακολουθώ τα Δημοτικά Συμβούλια, έχουν υπάρξει Δημοτικά Συμβούλια, δεν θα σου πω πολύ χειρότερα, κατώτερο επίπεδο όμως. Ναι, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πιθανόν και ο ρόλος του Προέδρου, ο οποίος είναι για ακόμα μια θητεία Πρόεδρος, και λίγο χιουμορίστας και λίγο. Να φεύγουμε, ρε παιδιά, κάποτε. Να τελειώνουμε. Ίσως το παρατρέχει, βέβαια. Ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε καλύτερο επίπεδο και αυτό, βέβαια, έχει να κάνει και με τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά ίσως και με το γεγονός ότι οι παλαιότεροι Δημοτικοί Συμβούλοι μεγαλώνουν. Ξέρεις, ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει, ηρεμεί κιόλας. Πέφτουν οι αντοχές. Ή αδιαφορεί. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πάμε λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο, σύμπραξη. Μία σύμπραξη η οποία και με τον καινούργιο εκλογικό νόμο του Θεοδωρικάκου δεν είχε λόγο να γίνει. Στις επιτροπές δεν το συζητάμε, αλλά εάν διαβάσει κανένας τις αλλαγές του εκλογικού νόμου, ο Δήμαρχος μπορούσε να περνάει θέματα και χωρίς τη σύμπραξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε τη σύμπραξη, την περιέγραψες όπως την περιέγραψες. Γεγονός είναι. Πολιτικά ο Τζουλάκης απέκτησε για κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν πρόλαβε η πλειοψηφία 21. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καρινός ανεξαρτοποιήθηκε. Άχαρο ρόλο, βέβαια, τώρα έτσι λίγο σόλο εκεί. Και έκτοτε, τι έχουμε δει λοιπόν? Έχουμε δει μια συμπολίτευση και μια αντιπολίτευση να μετράει κεφάλια. Και εννοώ πραγματικά να μετράει κεφάλια, δηλαδή μετά το πολιτικό,
Υπάρχει ένα άγχος, παιδιά. Η απέναντι τους λείπει ένας. Αν έχουμε κοινή πρόταση, δεν έχει σημασία για την κοινωνία ποιανού πρόταση θα είναι κοινή, αλλά για σας έχει. Μπορεί να αναγκάσουμε το δήμαρχο να πάρει πίσω την εισήγησή του. Περιέγραψε μου λοιπόν αυτό το πολιτικό εργαλείο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο. Το περίμενες να είναι μετρημένο στα δάχτυλα για την Δημοτική Αρχή? Λοιπόν, έβαλες πολλά ερωτήματα. Περίπου απλή αναλογική έχει γίνει, έτσι. Να σου πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την απλή αναλογική, θα έπρεπε να αφήσουμε να δοκιμαστεί αυτό το πράγμα στην πράξη, να δούμε τι θα μας έδινε, ποια αποτελέσματα θα μας έδινε. Αλλά τώρα να τα βάλω με τον νόμο του Θεοδωρικά, δεν μπορώ. Mm-hmm. Μπορώ να στυλιτεύσω, μπορώ να πω ότι εμείς ως, να το πω, διαμαρτυρία και ως αντίδραση, ακόμη και αυτή τη θέση η οποία μας αναλογούσε, τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρήσαμε ότι δεν θα συμμετέχουμε στο νομικά πρόσωπο. Συμμετείχατε. Σαφώς. Mm-hmm. Σαφώς, γιατί δεν είχαμε κανένα λόγο να μην συμμετέχουμε. Για ποιο λόγο όχι ενιαία? Δηλαδή, γιατί στο ένα όχι και στο άλλο ναι? Διότι στο ένα θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε έτσι να δείξουμε την αντίδρασή μας σε αυτό το νόμο, mm-hmm. ο οποίος μπήκε στην ουσία για να φαλκιδεύσει και να διαλύσει εντελώς mm-hmm. αυτό το οποίο είχε ψηφίσει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος ψήφισε πριν αναλογική, ψήφισε με απλή αναλογική, mm-hmm. ψήφισε αυτούς που ήθελε να εκλεγούν. Και αυτοί εκλέχθηκαν και αυτό είναι μια κατάκτηση. Άλλωστε, εμείς σαν αριστερά πάντα πρεσβεύαμε την απλή αναλογική. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το αλλάξαμε. Όχι, όχι, παντού. Και αν μπορούσαμε, το ξέρεις πολύ καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς για ελάχιστους ψήφους δεν κατάφερε να περάσει το σύστημα της απλής αναλογικής mm-hmm. από τις αμέσως mm-hmm. επόμενες εκλογές. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα. Όχι στο DNA μας, αλλά μέσα στην ιστορία μας. Και στο DNA σας, θα έλεγα εγώ, ότι είναι. Πολιτικό DNA. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα... Συμβούλιο, λοιπόν, εδώ τα κεφάλια. Πάμε, λοιπόν. Πάμε. Να σου πω εγώ τι έχω δει. Ναι, ναι. Γιατί το προσωπικό μου ρωτάς τώρα. Τα κεφάλια τα μετράει η παράταξη της σύμπραξης. Mm-hmm. Και όχι της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Εκείνη τρέμει. Και μάλιστα για αυτόν τον λόγο, δύο φορές, τη μία ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, την άλλη ο Δήμαρχος, σταμάτησαν, έτσι θελικά, τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι στη μία θα έμπαινε ένα θέμα να ψηφίσουμε και έβλεπε ότι δεν τους βγαίνουν μέσα σε εισαγωγικά τα κουκιά. Και τη δεύτερη φορά πάλι ο Δήμαρχος έβλεπε πόσο πολύ θα ήταν εκτεθειμένος. Έπειτα να σου πω και το άλλο. Εγώ θεωρώ για την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου που σου είπα, πώς σου φαίνεται. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει άλλα δημοτικά συμβούλια. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι η θέση του Δημοτικού Συμβούλου δεν είναι ούτε να προάγει προσωπικές απόψεις. Την άποψη του να τη λέει, αλλά βασικά εμείς είμαστε για να μεταφέρουμε την άποψη των πολιτών, των δημοτών. Πρέπει να είμαστε εκεί. Και όταν έρχεται ο Δήμαρχος και δεν μου απαντάει σε ερωτήματα που βάζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρώην ημερησίας διατάξεως, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά. Πάντα υπάρχει μια αρχή. Θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη δεν θα είναι έτσι, διότι τέθηκαν θέματα πολλά. Και εγώ έτσι τέθηκαν θέματα ασφάλειας, μέσα στις παιδικές χαρές. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που το έβαλε ο Θέμης ο Παυλόπουλος επειδή το είπε ο γνωστός. Τα στείλατε γραπτός που ζήτησε ο Τζουλάκης? Γιατί ζήτησε. Τα στείλατε, ναι. Αλλά και τι έγινε δηλαδή? Θα τα στείλουμε γραπτός για να μας απαντήσει γραπτός? Θα με ενδιέφερε καταρχήν αν απαντήσει γραπτός. Προσωπικά με ενδιαφέρει. Θα σε ενημερώσουμε, λοιπόν. Ο πρώτος στη τάξη πολίτης της Νέας Μύρνης να κρατήσει το λόγο του. Τουλάχιστον είπε, στείλτε μου το γραπτός και θα απαντήσω ό,τι νομίζω. Ναι. Αλλά το αν απαντήσει με ενδιαφέρει. Σωστά. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν περιάγει τιμή ούτε και στο Δήμαρχο, ούτε και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο όταν δεν μας απαντάει. Mm-hmm. Και η δικαιολογία ότι ξέρετε έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε δεν ευσταθεί. Όχι, όχι. Διότι μία φορά το μήνα είναι και δεν μας πειράζει, γιατί να τελειώνουμε και γρήγορα, γιατί έχει και έναν αγώνα τώρα να δούμε μετά. Ναι. Εντάξει, πολλοί μπορεί να θέλουμε να δούμε τον αγώνα, και εγώ προσωπικά. Και άλλοι φίλοι, αλλά... φίλοι. Ναι, δεν είναι όμως έτσι. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα και ούτε αυτό μας βοηθάει. Τώρα θα σου πω ότι εμένα μου προξένησε εντύπωση στο Δημοτικό Συμβούλιο το ότι πολλές φωνασκίες, πολλή φασαρία, να μην ακούμε τον άλλον, δηλαδή. Να το πω λίγο απλά. Εγώ είμαι πρωτόπειρη σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Τους ακούω όλους. Mm-hmm. Κάθομαι και τους ακούω. Θα μιλήσω λίγο, θα ρωτήσω τον διπλανό μου και τα λοιπά, αλλά δεν συζητάω συνεχώς. Αυτό μου κάνει πολύ κακή εντύπωση. Έτσι σε προσωπικό επίπεδο πια.
να ακούω όταν μιλάει κάποιος ή όταν ρωτάει κάποιος ένα συνεχές μουρμουριτό και οχλαγωγία χωρίς να παρακολουθούμε τι λένε. Τότε τι ψηφίζουμε, τι προχωράμε. Ένα δεύτερο τώρα που θέλω να πω που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ο Δήμαρχος και η παράταξη δεν έχει υιοθετήσει ούτε μία πρόταση μέσα στο όλο αυτό σύστημα από την αντιπολίτευση. Και αυτό δυστυχώς για τον Δήμαρχο, ευτυχώς για την αντιπολίτευση, την κάνει πιο συμπαγή. Και το είδες κιόλας. Το είδες. Δηλαδή για μένα πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θέσαμε εμείς της μείωσης των δημοτικών τελών στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα η στροφή είχε μια πιο εμπεριστατωμένη πρόταση που μίλαγε για 10% οριζόντια σε όλα τα νοικοκυριά και 15% σε όλα τα επαγγελματικά, στα καταστήματα κτλ. Εκτός του κέντρου της Νέας Σμύρνης. Ναι. Σε πλεονασματικά δημοτικά τέλη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εννοείται. Αυτό, και όταν έχεις πλεονασματικά δημοτικά τέλη, εν διάφτη περιπτώσει δικαιούσε, μάλλον υποχρεούσε, να βοηθήσεις κάποιους. Και, να βελτιώσεις τις υπηρεσίες σου αφού έχεις πλεόνασμα. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Θέλω να πω και το εξής. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι οι καταστηματάρχες εκτός κέντρου οι περισσότεροι υποφέρουν. Βεβαίως. Έτσι. Ό,τι δηλαδή είναι δεν ξανανοίγει εύκολα. Επειδή εμείς είχαμε και την προεκλογική μας έδρα, να το πω, στην Άνω Νέα Σμύρνη, πάμε, στην πλατεία Σκατζουράκη, δουλέψαμε πάρα πολύ εκεί πάνω. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για αυτούς. Και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Πολλά. Και δεν προσωποποιείται στο Τζουλάκι, πάει και πιο πίσω. Όχι, όχι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και ένα από τα θέματα που βάζαμε εμείς τώρα, πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, ήταν αυτός η αξιοποίηση του άξονα Μυτιλινέικα Φάρος. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δηλαδή που ήταν σημείο αιχμής για τη στροφή, και πολύ καλοδουλεμένο, που είχε να κάνει και με το πολεοδομικό του κομμάτι και με την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών εκεί και των συγκοινωνιών που υπάρχουν και των επαγγελματιών, κυρίως τους επαγγελματίες. Άμα δεν τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, θα μου πεις τώρα η μείωση 15% των δημοτικών τελών είναι. Δες το και σημειολογικά, πέρα από το οικονομικό και σημειολογικά. Με όποιον τρόπο και να το δω, είναι. Είναι. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την πρότασή μας και σε αυτή την πρόταση της στροφής εκεί. Είδες πολύ καλά, ισοψηφία και με την ψήφο του Προέδρου, του κυρίου Τσιάπη. Δράμα ο κύριος Τσιάπης. Έτσι. Αυτό ο κύριος Τσιάπης δεν θα το εισπράξει. Του το είπα. Εγώ πιστεύω ότι το εισέπραξε και θα το ξαναεισπράξει. Και αυτό το πράγμα θέλω να επισημάνω. Ο καθόλου αξιοσέβαστος και γνωστός και χρόνια ενός Μπουλιώτης και επαγγελματίας. Και επαγγελματίας μας εδώ. Ναι, και πολύ αγαπητός. Ναι, βέβαια, βεβαίως. Και πολύ αγαπητός. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα και θα το εισπράξουν, αλλά αυτή η σύμπραξη θεωρώ ότι περισσότερο κακό θα κάνει στο Δήμαρχο. Mm-hmm. Ο οποίος ο Δήμαρχος δεν έχει ένα προφίλ τέτοιο. Όπως πιστεύω εγώ, θέλω να πιστεύω, όπως μας εμφανίζεται τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εγώ θα το κάνω και θα το προχωρήσω και εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Εκείνος λοιπόν μετράει το καταλογάκι. Πόσοι είναι τώρα, πόσοι λείπουν και δεν το μετράει η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα βέβαια δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να λειτουργήσει πολύ πιο, να το πω, ενωμένα και να συζητήσει και να βρει κοινούς τρόπους για να προχωρήσει θέματα. Mm. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την ποιότητα ζωής του πρώην δημάρχου. Όταν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε στροφή. Έχουμε στροφή, με συγχωρείς. Έχουμε τον Γιώργο τον Κουτελάκη, ο οποίος δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Έχουμε εκπρόσωπο της Λαϊκής Ενότητας. Έχουμε κομμουνιστικό κόμμα και έχουμε και την πόλη ανάποδα. Αυτά που σας χωρίζουν αναθέμα είναι περισσότερα από αυτά που σας ενώνουν. Τι εννοώ δηλαδή? Για να υπάρξει μία πρόταση στην αντιπολίτευση, όπως ξέρεις πολύ καλά, πρέπει κάπως να πλαστεί από όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες κεντροαριστερίζουν. Πόσο εύκολο είναι λοιπόν εσείς να εμφανίζεστε με μία πρόταση, έτσι ώστε να φτάσουμε στη διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπες, του να αγχώνεται ο Δήμαρχος αν του βγαίνουν τα πολιτικά του. Όταν λες να εμφανιζόμαστε με μία πρόταση, εννοείς όλη η αντιπολίτευση ή εμείς αστροφή? Για να φτάσει
το 19-19 mm-hmm. στα μάτια του κοινού ή του δημοσιογράφου κατάλαβα, που είμαι κατάλαβα, εγώ, υπάρχει μία πρόταση. Σωστά. Πόσο εύκολο ή μάλλον πόσα είναι αυτά τα θέματα της πόλης, ίσως νομίζω είναι καλύτερα δοσμένη αυτή, πόσα θέματα της πόλης είναι τέτοια που έχετε περιθώριο να αφήσετε έξω του ποιος δέχτηκε πιανού πρόταση, διότι ο νέος Μιονιώτης δεν νοιάζεται αν ο Κουτελάκης δέχτηκε την πρόταση Παυλόπουλου ή ο Παυλόπουλος του Κουτελάκη και λοιπά ονόματα, για να υπάρξει μία συμπαγής συμφωνία και να μετρηθεί όλη η αντιπολίτευση με τη συμπολίτευση. Πόσο εύκολο είναι? Λοιπόν, Δημήτρη μου, είναι πολύ εύκολο, αρκεί να έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι σας. Όλοι. Mm-hmm. Να ακούμε τι θέλει η τοπική κοινωνία, να προωθούμε λύσεις που αγαπάνε τη Νέα Σμύρνη και είναι προς το συμφέρον της πόλης, mm-hmm. που δεν έχουν να κάνουν με εκχωρήσεις δικαιωμάτων προς τρίτους και σε συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και θα το είδες και στα δύο δημοτικά συμβούλια αυτά που υπήρχαν εκείνες οι ισοψηφίες, ότι η πρόταση που τελικά διαμορφώθηκε μέσα από διαφορετικές υποπροτάσεις mm-hmm. της αντιπολίτευσης. Και έτσι βγήκαν. Να θυμηθούμε δηλαδή, ότι είναι τα δημοτικά τέλη, η μείωση των δημοτικών τελών. Ακριβώς. Δεν αποφεύγω σκόπιμα να πω πιανού πρόταση. Το είπα εγώ, δεν πειράζει. Μπήκε κάτω από πιανού. Ναι, ναι, ναι. Η κοινωνία δεν νοιάζεται άμεσα. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Το οργανόγραμμα του Δήμου, το οποίο και εκεί είδα από την αντιπολίτευση ένα συνολικό όχι. Ακόμη και στις διοικήσεις των νομικών προσώπων. Και στις διοικήσεις των νομικών προσώπων. Διότι εκεί, από ό,τι θυμάσαι, για να το πούμε και αυτό, να μαθευτεί, ότι όταν τέθηκε το θέμα ποιοι θα είναι στις διοικήσεις από την αντιπολίτευση, ο Δήμαρχος έλεγε δώστε τώρα τα ονόματα και τα λοιπά. Mm-hmm. Δώστε μας λίγο χρόνο να συζητήσουμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Και συζητήσαμε και βρήκαμε κοινή συνισταμένη. Mm-hmm. Και μάλιστα, επειδή είδα την συνέντευξη που έδωσε ο Μάριος ο Μουζάλας εδώ, τον ρώτησες πώς και προτείναμε τον οικονόμου. Mm-hmm. Ήταν πολύ απλό αυτό το πράγμα. Γιατί? Διότι ο Γιώργος ο οικονόμου είχε αργήσει να έρθει σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν αυτό το τυπικό και εγώ δεν το θυμόμουν. Και τον πήρα τηλέφωνο εγώ, γιατί έχουμε πολύ καλή σχέση. Mm-hmm. Και του λέω, Γιώργο μου, δεν θες να είσαι? Και βεβαίως πρέπει να τον προτείνει κάποιος. Και έτσι mm-hmm. τον προτείναμε εμείς. Δεν είχε πολιτικό μήνυμα δηλαδή. Κανένα πολιτικό μήνυμα. Απλώς το πολιτικό μήνυμα έχει να κάνει με το εξής. Ότι εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε υπέρμαχοι της απλής αναλογικής, δεν το αρνούμαστε σε κανέναν. Και εκείνη. Και αντίστοιχο οικονομικό. Εννοείται. Σαφώς. Και δεν το αρνούμαστε σε κανέναν. Και σε αυτά τα πλαίσια η αντιπολίτευση στο Δήμο Νέας Μύρνης λειτουργήσε, mm-hmm. θα έλεγα, άψογα. Μας δόθηκε η δυνατότητα και ήταν πολύ εύκολο. Το είδες ότι πράγματι, είναι πολύ εύκολο. Μέχρι στιγμής, ξαναλέω, κρίνοντας εγώ δημοσιογραφικά, υπάρχουν στιγμές που βλέπω το μισό σώμα να ανθίσταται στο άλλο μισό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας χωρίζουν αρχές και αξίες. Εννοείται. Και απόψεις διαφορετικές. Σίγουρα όμως αυτό που είπες σας ενώνει η πόλη. Όλους έπρεπε να μας ενώνει η πόλη. Και από την πλευρά της αρχής της σύμπραξης, ναι. και τους υπόλοιπους. Ναι. Και να πούμε ότι οι περισσότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το ξέρεις είναι διαχειριστικές. Ναι, είναι. Που σημαίνει το 70%, το 60%, το 80% θα ψηφιστούν σχεδόν ομόφωνα. Mm-hmm. Στα σημαντικά θέματα όμως, εκεί έχουμε και μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση mm-hmm. όλοι. Παραδείγματος χάρη να πω ότι η πολιτική προσέγγιση είναι χρειαζόμαστε φαραωνικά έργα ή δεν τα χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Ένα θέμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή αυτό το έργο της Ομήρου που ήταν τόσα χρόνια, που έγινε και το αποτέλεσμά του. Ποιο είναι? Πώς το κρίνουμε? Ή να πάμε παρακάτω. Κάτι που εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η αγορά του Άταλου. Ο Άταλος έπρεπε να αγοραστεί σε αυτό το κατ' εμέ υπερβολικό τίμημα, mm-hmm. ή θα μπορούσαμε να το έχουμε δει διαφορετικά? Ο Άταλος κάνει και πολιτιστικό κέντρο. Τόσα χρόνια στη Νέα Σμύρνη το πολιτιστικό μας κέντρο θα είναι ένα υπόγειο το οποίο δεν μπορεί να έχει καμία άλλη χρήση εκτός από αυτή τη χρήση που ξεκίνησε. Mm-hmm. Και αν θέλεις, επειδή το έχω ψάξει και νομικά το θέμα. Θεωρώ και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, της δουλειάς που έχουμε κάνει στη Στροφή. Και αν δούμε ότι η Στροφή έχει βγάλει μια φανταστική ανακοίνωση και τοποθέτηση για την αγορά του Άταλου, ήταν υπερβολικότατο το τίμημα mm-hmm. της αγοράς. Αυτό δεν μπορούσε να πουληθεί σε καμία περίπτωση ούτε στο 1/3 της αξίας που το αγοράσαμε. Στο μισό mm-hmm. το αγόρασε ο Δήμος. Μου περιγράφεις μια υπεκτιμολόγηση σκόπιμα? Όχι. Όχι. Όχι, απλώς το ήθελε. Δεν είμαι, θεωρώ, δεν λέω κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Αλλά γιατί προέκυψε ένα μόνο ακίνητο, αυτό, έτσι, ναι, ένα ακίνητο το οποίο δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη χρήση παρά μόνο κινηματογράφο. Πράγματι.
Τύπου καμία άλλη χρήση. Ναι, ναι, μέχρι να αλλάξει. Εμείς και σαν στροφή. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζουν εύκολα αυτές οι άδειες. Mm-hmm. Αυτή η περίπτωση. Είναι ένα υπόγειο, είναι με συγκεκριμένες χρήσεις και θεωρούμε ότι και σαν πολιτιστικός χώρος δεν της αξίζει της Νέας Μήνης να έχει αυτό τον πολιτιστικό χώρο. Θυμάμαι στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο μια εξαιρετικά καλή επιστημονική τοποθέτηση είχε κάνει ο κ. Κλειδόπουλος. Ναι. Ο οποίος νομίζω ότι είπε πολλά πράγματα με το όνομά τους μέχρι εκεί που δεν θα πάταγε πολιτικούς σκάλους. Αλλά ναι, δεν το ξέρω. Είχε κάνει μια πολύ ωραία τοποθέτηση και πραγματικά επιστημονική και πάρα πολύ κατανοητή. Θα συνεχίσετε λοιπόν. Δική μου δημοσιογραφική ευχή να συνεχίσει αυτή η κόντρα, γιατί τώρα πια δεν θα σου πω ότι είναι παραγωγική, γιατί πάντα είναι παραγωγική, ασχέτως αν προδικάζαμε το αποτέλεσμα. Τώρα πια αρχίζει και φαίνεται ότι υπάρχει φρένο. Και πολύ ρίσκο μία εισήγηση να παχθεί πίσω. Ναι. Δηλαδή αν φανεί ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί, διότι άνθρωποι είναι και οι δημοτικοί σύμβουλοι, κάτι μπορεί να τους τύχει, τώρα αρχίζει δημοσιογραφικά και μπορεί να βγει στην κοινωνία ότι κοίτα να δεις, τώρα έχουν και κόντρα. Ναι. Τα βρήκανε ένα θέμα, κάποιος έκανε μπρος, κάποιος έκανε πίσω, τι σκοπιμότητα έχει, δεν μας ενδιαφέρει. Χτυπιώνται στα ίσα. Εμείς, λοιπόν, γι' αυτό η κοινωνία ήθελε και την απλή αναλογική, τουλάχιστον να τη δοκιμάσει. Ακριβώς. Για να χτυπιώνται στα ίσα. Το οποίο μας απαγορεύτηκε. Ναι. Και απαγορεύτηκε με έναν τρόπο αχαρακτήριστο. Με την έννοια. Δεν γίνονταν ότι να απαγορευτεί αλλιώς σε τρεις μήνες. Έτσι έπρεπε να γίνει. Εντάξει, το μαχαίρι στο κόκαλο ήθελε. Εν τω μεταξύ, είδες και εσύ ότι υπήρχαν και κάποιες ατέλειες τέτοιες νομοτεχνικές. Ακόμα βγάζουν. Που υπάρχουν θέματα. Εννοείται. Οι οποίες διευκρινιστικές ήταν και χειρότερες. Δηλαδή στην ουσία καταργούσαν τον νόμο. Mm-hmm. Και εκεί ήταν αυτό που συζητούσαμε, ότι μπορεί η διευκρινιστική να καταργήσει τον ίδιο τον νόμο που έχουν ψηφίσει εκείνοι. Αυτό δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Και βγάζουμε διευκρινιστική της διευκρινιστικής μετά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι στα πλαίσια της συνεννόησης και στα πλαίσια της συνεργασίας και του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να πάρθουν αποφάσεις ακόμη και από αποτελώς διαφορετικές αντίθετες απόψεις. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η σύνθεση μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και δεν ήταν ο λόγος της μη κυβερνησιμότητας και καλά που μας οδήγησε, που οδήγησε την κυβέρνηση στο να καταργήσει την απλή αναλογική. Παρόλα αυτά. Ίσως με κάποιες εξαιρέσεις σε κάποιους Δήμους, πολύ λίγους. Εντάξει, αν ήθελε να φτιάξει τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τώρα που είχε το πρόβλημα η Θεσσαλονίκη, ή την Ηλιούπολη, ας πούμε, αυτά που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει όλη την Ελλάδα. Ξέρω ότι στον Άγιο Δημήτρη, ας πούμε, δεν έχει γίνει σύμπραξη και όμως αποφάσεις βγαίνουν. Υπάρχουν Δήμοι που λειτουργούν μια χαρά. Άλλωστε, ξαναλέω ότι στα γενικότερα, στα περισσότερα θέματα, λύσεις υπάρχουν γιατί είναι διαχείριση. Από εκεί και έπειτα στα υπόλοιπα πρέπει να γίνει σύνθεση. Και κάποια ψηφίζονται αυτόματα. Έτσι. Έπρεπε να γίνει σύνθεση. Ναι. Και δεν μπορεί να εκχωρεί δικαιώματα, ας πούμε, στην Οικονομική Επιτροπή. Καλή ώρα, Μινέτα. Που αυτό θα αναδειχθεί αργότερα. Μου την έδωσε στην μπάσα, θα σε ρωτήσω για το Μινέτα. Και εντάξει, δεν ξέρω περισσότερα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Το Μινέτα είναι ένας διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός που ήρθε ένας. Τον έχουν πει φωτογραφικό, εγώ θα πω ότι ήρθε ένας. Την ανάγκη της μεταφοράς του Δημαρχείου νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην την αναγνωρίζει, γιατί όποιος έχει πάει στο Δημαρχείο έχει προβλήματα, στάζει, είναι παλιό κτίριο, έχει θέματα. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό του Μινέτα τελικά είναι το πολύ μεγάλο μισθωμά. Το ένα που έχει τεθεί τουλάχιστον προς υπόψη μου τώρα είναι το πολύ μεγάλο μίσθωμα. Γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο να άφησε το Συμβούλιο ένα αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού. Έχει διαγωνισμός, βγήκε ένας. Νομίζω όμως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να ενημερώνεται και να αποφασίσει για κάποια τέτοια θέματα. Διότι όταν έχουμε να κάνουμε ένα τεράστιο μίσθωμα, που από ό,τι καταγγέλθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μισό. Ναι, είναι το διπλό από το καταβαλλόμενο. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Το δεύτερο ζήτημα με αυτό είναι το θέμα της προσβασιμότητας. Δηλαδή, βρίσκουμε ένα κτίριο το οποίο θα μεταφέρει τι, το Δημαρχείο ή οι υπηρεσίες του Δήμου. Προς το παρόν, υπηρεσίες. Υπηρεσίες του Δήμου. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες του Δήμου. Και έχει αυτό την κατάλληλη προσβασιμότητα
για να μπουν μέσα, να προχωρήσουν κτλ. Mm-hmm. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα εκεί. Και εν τω μεταξύ περιπτώσει θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να συζητούνται μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Να είναι γνώστη η δημοτική σύμβουλη. Δεν μπορεί να αποφασίζει η οικονομική επιτροπή με οποιαδήποτε πλειοψηφία, έτσι κι αλλιώς. Παρά τον νόμο το έτσι, τώρα μιλάμε φιλολογικά. Εννοείται. Το πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα κτλ. Η Νέα Σμύρνη πάσχει από δημαρχιακό μέγαρο και αυτό είναι ένα θέμα που έχει τεθεί από τότε και που θυμάμαι. Και από γη πάσχει εγώ, για να το φτιάξει. Εννοείται. Δεν πάσχει μόνο από το κτίριο. Εννοείται. Το ίδιο, αλλά υπάρχουν άλλοι δήμοι που βρήκανε τέτοιες λύσεις. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και να βρεθούν λύσεις. Mm-hmm. Θα μπορούσαν. Δεν έχει γίνει αυτό. Έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα του Μινέτα. Δεν το γνωρίζω ακόμη. Υπάρχει μία φήμη ότι γίνεται μία πίεση για να γίνει. Δεν το γνωρίζω ακόμη. Κάτι συζητιόταν, αλλά δεν γνωρίζω ακόμη. Ναι. Νομίζω θα έχετε ενημέρωση. Ναι. Είναι πάντως ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο οφείλω να σου πω και θα κλείσουμε μετά από αυτό, ότι στην προηγούμενη θητεία του σημερινού δημάρχου και τότε δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη, που το είχε ξαναφέρει ο δημάρχος, είχε ζητήσει ομοφωνία. Τα νούμερα ήταν τα ίδια. Είχε λευκά στην παράταξή του. Μάλιστα. Που ναι. Και πολιτικά, αν το δεις, και ίσως λίγο δημοσιογραφικά, και για μας, πέραν του από το 50.000 στο 100, που βγάζει μάτι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, και δημιουργεί βέβαια και απορίες, μπορεί να δούμε και τη συνοχή να ταράζεται. Αυτό είναι ένα γεγονός, έτσι. Και ταράχτηκε και η συνοχή και σε κάποιο ψήφισμα, το θυμάσαι, έτσι, στην αρχή που έγινε. Ταράχτηκε η συνοχή όταν γίνονται πράξεις και ενέργειες οι οποίες στυλιτεύονται ή βρίσκονται. Το θυμάσαι αυτό που έγινε στο πρώτο ψήφισμα με το, που είχε θέσει. Αλλά εκεί ήταν ψήφισμα. Εδώ είναι τάξη, το ταμείο του Δήμου πια και πού θα πάει ναι, το Δημαρχείο. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα απ' όλα, ακριβώς το τι έχει συμβεί, γιατί δεν το γνωρίζουμε καλά. Και αυτός είναι ένας λόγος. Και από εκεί έπρεπε να ενημερωθεί και ο κόσμος. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ένα κτίριο στις παρυφές της πόλης που είναι στη Συγκρού, εντάξει, στην ουσία δεν διευκολύνει και ιδιαίτερα τον Νεοσμυρνιώτη, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη που δεν είναι μια άποψη ούτε του τροφής. Είναι απόκεντρο, δεν είναι κέντρο. Ναι, και μάλιστα είναι και ένα σημείο που δεν είναι απόκεντρο που θα διευκόλυνε και την πρόσβαση από εκεί. Είναι πάνω στο λεωφόρο Συγκρού. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Ακουμπάει Καλλιθέα σχεδόν. Ακριβώς. Είναι η στροφή. Ναι, είναι η στροφή. Είναι και όχι η στροφή Νέα Σμύρνη. Είναι η στροφή μας. Εγώ νομίζω ότι δώσαμε μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Πράγματι, το Μινέτα θα μας απασχολήσει. Θα προσπαθήσουμε να το επικοινωνήσουμε και εμείς όσο γίνεται, γιατί έχει και ποσοτικά, έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή θητεία. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι στην προστιθέμενη αξία της ποιότητας βάζεις ένα λιθαράκι. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρατηρώ ανθρώπινα, πράγματι από τις συνεδριάς τις λίγες που έχουν γίνει. Δεν διακόπτεις, ακούς και η εμπειρία σου φαίνεται, διότι αν δεν κάνω λάθος, από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο σε ακούσαμε. Εντάξει. Και δεν σε ακούσαμε, ξέρεις, υπάρχει ένα στρώμα στην Αηδηνίου γιατί δεν έχει έρθει ο Δήμος να το μαζέψει, που και αυτό αίτημα πολιτών αξιοσέβαστο είναι. Έτσι. Σε ακούσαμε και θεωρώ ότι πράγματι θα έχει προστιθέμενη αξία σε μια, θα σου πω, συντροφιά εγώ, γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω ως προς τον τρόπο που εργάζεται. Δεν είναι ένας άνθρωπος παντού. Και επειδή στη Νέα Σμύρνη έχουμε ζήσει παρατάξεις του ενός, τις οποίες και εγώ προσωπικά έχω χαρακτηρίσει παρατάξεις του ενός, εσείς φαίνεται ότι έχετε ομαδικότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εμείς είμαστε η διαφορά, να το πούμε έτσι. Είμαστε μια συλλογικότητα που δρά, λειτουργεί και της αρέσει και το χαίρεται, αυτό και το απολαμβάνει. Mm. Και μάλιστα, να το ξαναπώ, ότι οι συνεδριάσεις μας είναι ανοιχτές. Έχω και πρόσκληση. Θα έτσι, έρθω να με κάμερα. Και στον κόσμο και παντού μπορεί να μας βρει. Μπορεί να μας βρει και μέσα από τα social media και παντού. Και εκεί ανακοινώνουμε, και έτσι, ανακοινώνουμε που είναι οι συνεδριάσεις μας. Ακούμε τον κόσμο. Διαμορφώνουμε όλοι μαζί άποψη. Είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι οικονομικά, τα πάντα. Και ακούμε τις απόψεις του κόσμου. Mm-hmm. Και είναι καλό το ότι έρχεται και κόσμος. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο η δημοτική μας σύμβουλη, έχουμε κόσμο στις ομάδες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λάσπη, φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι 8 παρα 5, να απελευθερώσουμε και την Δημοτική Σύμβουλο. Την επόμενη Πέμπτη πάλι με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον οποίο θα αποκαλύψουμε τη Δευτέρα ή την Τρίτη που μας έρχεται. Ευχαριστώ που μας είδατε. Καλό σας βράδυ. Μη σηκώνεσαι εσύ εκεί, κούλητη. Θα σου πω εγώ.
Τώρα τελείωσαμε τις καρδιές. Κλειστά τα μικρόφωνα, μιλάς άνετα. Και δεν μιλάς και χαμηλόφωνα. Μιλάς normal. Είχε χυθεί λίγο, ήταν λίγο. Και ακουγόταν. Ναι, του είπα, σταμάτα. Μην κουμπάνε.